Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ας δούμε τα εξής. Εικόνα σταθερότητας. Πρόγραμμα ρεκόρ. Πολυδύναμος εξυγχρονισμός. Διαφάνεια. Λογοδοσία. Οδηγεί στην ευημερία για όλους. Διάχυση σε όλους τους Έλληνες. Παραθέτω μερικά από τα όσα ακούστηκαν κύριοι από τους κυβερνητικούς βουλευτές για να περιγράψουν το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρόκειται βέβαια για φράσεις που δεν ακούγονται πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρωτοτυπήσατε. Ο λαός τα ακούει ξανά και ξανά, κάθε φορά που η όποια κυβέρνηση φέρνει αντίστοιχο σχέδιο με εφάνταστες λέξεις που διαφοροποιούνται ελάχιστα και πάντα σε ευθεία αντιστοιχεία με τα ιδιαίτερα στρατηγικά συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Γιατί στην ουσία τα αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα, πείτε τα όπως θέλετε, είναι τα προγράμματα με τα οποία προσπαθείτε, όσο μπορείτε βέβαια, μέσα στις εσωτερικές αντιφάσεις της καπιταλιστικής οικονομίας και μέσα στο σφοδρό ανταγωνισμό ανάμεσα στους μεμονωμένους ομίλους, συστατικό και αυτό του καπιταλισμού, προσπαθείτε να σχεδιάσετε και να προωθήσετε την κερδοφορία τους. Σε κάθε περίοδο αυτό έχει και πιο συγκεκριμένα πεδία, πράσινη ανάπτυξη, ενεργειακός κόμβος, πολεμική βιομηχανία, είναι μερικά βασικά τέτοια αυτή την περίοδο. Όμως κάθε φορά, πέρα από τις εφάνταστες λέξεις, τις έβυχες λεξούλες, με περισσότερη ή λιγότερη διαφάνεια, λογοδοσία, έλεγχο, καλύτερο ή όχι συντονισμό, αφήνουμε την κριτική για αυτά τα ζητήματα που μάλιστα τα ανοίγουν σε πρωτεύοντα στο ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Παρά λοιπόν τις έβυχες λεξούλες, κάθε φορά ίδιοι είναι εκείνοι που κερδίζουν και ίδιοι είναι εκείνοι που χάνουν από αυτά τα αναπτυξιακά προγράμματα. Και ας μιλήσουμε με στοιχεία. Και ας πάρουμε την περίπτωση της Θεσσαλίας. Για πολλούς λόγους, με βασικότερο ένα απλό ερώτημα που θα έχουν και οι περισσότεροι που μπορεί να παρακολουθούν σήμερα αυτή τη συζήτηση. Πώς γίνεται να μιλάτε για τέτοια τεράστια ποσά, για πρόγραμμα ρεκόρ, να μιλάτε με τέτοια άνεση για χορό δισεκατομμυρίων και την ίδια στιγμή, ένα χρόνο μετά τις πλημμύρες, περιοχές να είναι εγκατελειμμένες, αποζημιώσεις να μην έχουν δοθεί, κατεστραμμένες γέφυρες και δρόμοι να μην είναι καν ενταγμένοι σε κάποιο έστω και μακρινό πρόγραμμα για να επισκευαστούν έστω κάποτε. Ας μιλήσουμε λοιπόν με στοιχεία για τη Θεσσαλία και την πείρα που υπάρχει από αντίστοιχα προηγούμενα προγράμματα. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Την περίοδο 2014-2020 στη Θεσσαλία, με τα διάφορα αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της περιοχής έλαβαν πάνω από 370 εκατομμύρια ευρώ με επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ ως άμεσες ενισχύσεις ή αναθέσεις δημοσίων έργων. Την ίδια περίοδο, από αυτά τα ίδια προγράμματα, για παράδειγμα το ΕΣΠΑ, στη θεματική ενότητα κλιματική αλλαγή πρόληψη, δηλαδή για αντιπλημμυρικά έργα, πήγαν μόλις 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Το 0,7% των πόρων του αναπτυξιακού αυτού του προγράμματος. 0,7% ούτε καν μονάδα για αντιπλημμυρικά. Την ίδια ώρα που τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχατε στα συρτάρια μελέτες που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο της πλημμύρας. 0,7%. Και κάνετε πως πέφτετε από τα σύννεφα που πλημμύρισε η Θεσσαλία. Αλλά ξέχασα. Φταίει η κλιματική κρίση. Γι' αυτό και η καταιγίδα του αιώνα. Δεν φταίει σε καμία περίπτωση το 0,7%. Ας συνεχίσουμε με τα στοιχεία. Την περίοδο αυτή, 2014-2020, πάλι στη Θεσσαλία, οι μεγάλοι όμιλοι είχαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους 43% στον κλάδο του μετάλλου, συν 150 εκατομμύρια ευρώ, 21% στον κλάδο του τουρισμού. Συνολικά, όλοι οι όμιλοι όλων των κλάδων είχαν αύξηση συν 11% στον κύκλο εργασιών. Την ίδια περίοδο είχαμε μείωση του λαϊκού εισοδήματος στη Θεσσαλία πάνω από 22%, έχουμε 61.000 καταγεγραμμένους άνεργους το 2023 και 26.000 που έχουν μεταναστεύσει εκτός Θεσσαλίας. Έχουμε και 9.000 επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, που βάλαν λουκέτο. Λιγότερο από το 7% των πόρων του ΕΣΠΑ αυτής της περίοδου πήγε στους αυτοαπασχολούμενους. Και για ποιες δράσεις? Για δράσεις όπως η σύνδεση με τα ΠΟΣ. Δηλαδή για την πιο αποτελεσματική φορά φέμαξη των επαγγελματιών. Είναι
Επειδή, όπως το είπατε, κύριε Μαρκόπουλε, τα αναπτυξιακά προγράμματα κατευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από 11% μέχρι 43% αύξηση κύκλου εργασιών στους μονοπωλιακούς όμιλους Θεσσαλίας και την ίδια περίοδο 22% πτώση του εισοδήματος, 61.000 άνεργοι, 26.000 μετανάστες, 9.000 λουκέτα επαγγελματιών. Πού είναι η διάχυση των ευεργετημάτων, όπως το είπατε, των επενδυτικών προγραμμάτων για την οποία μιλήσατε? Πού είναι το επιχείρημα που αναμασάτε πάλι, όπως έκαναν πολλοί από εσάς, οι κυβερνητικοί βουλευτές? Δηλαδή, ποιο, στηρίξτε την καπιταλιστική ανάπτυξη, κάτι θα πάρετε κι εσείς. Τι πήρε ο λαός της Θεσσαλίας, με βάση τα στοιχεία, από την ανάπτυξή σας και τα αντίστοιχα προγράμματα που τη στηρίζουν? Φτώχεια, ξεκλήρισμα, ανεργία, ξενιτιά, καταστροφές. Αυτά πήρε. Άλλον το χυλάκι χαμογελάει με τα προγράμματά σας. Σίγουρα όχι των εργαζομένων, όχι των αυτοαπασχολούμενων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των νέων ανθρώπων από λαϊκές οικογένειες. Και έρχεστε πάλι με ένα αντίστοιχο νέο πρόγραμμα να ταΐσετε τα ίδια παράσιτα, τους καπιταλιστές, φορτώνοντας με νέα φτώχεια, νέο ξεκλήρισμα, νέες καταστροφές στις λαϊκές οικογένειες. Γιατί τι θα χρηματοδοτήσετε με το ρεκόρ επενδύσεων στη Θεσσαλία και το νέο αναπτυξιακό? Θα χρηματοδοτήσετε το νέο μοντέλο στην αγροτική παραγωγή, όπως λέτε, τέρμα στις υδροβόρες καλλιέργειες, λέτε, δηλαδή τέρμα το βαμβάκι και αντίστοιχες καλλιέργειες. Θα επιζούν και θα επιζήσουν μόνο όσοι μπορούν να φτιάξουν μεγάλες συγκεντρωμένες καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Είναι χαρακτηριστικό το πρόγραμμα με τα 600 εκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ για τα θερμοκήπια. Θα χρηματοδοτήσετε την υλοποίηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πλημμύρες, που θέτει ως όρο το κόστος και την ανταποδοτικότητα για τα όποια αντιπλημμυρικά έργα. Θα χρηματοδοτήσετε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά, που σημαίνει ιδιωτικοποίηση, να πνιγόμαστε το χειμώνα και να διψάμε το καλοκαίρι. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και ήδη ξεκινήσατε με τον Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας ΑΕ και έχει και συνέχεια με τις ΔΕΙΑ. Θα χρηματοδοτήσετε το κοινό σχέδιο των Ολλανδών και της περιφέρειας Θεσσαλίας που τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Θα χρηματοδοτήσετε την πράσινη ανάπτυξη για να καταστρέψετε τα βουνά, τις προστατευόμενες περιοχές, την γη υψηλής παραγωγικότητας για να πληρώνουμε ακόμα πιο ακριβά για ρεύμα. Θα χρηματοδοτήσετε την πολεμική βιομηχανία. Και μας αφορά αυτό στη Θεσσαλία, ξέρετε. Γιατί δίπλα στα σπίτια μας, δίπλα στα σχολεία, είναι οι αμερικανονατοικές βάσεις σε Βόλο και Λάρισα που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και που καθημερινά φεύγουν drones και ελικόπτερα για την Ουκρανία. Μας αφορά, γιατί δεν φτάνει όλα αυτά που είχαμε. Έχουμε και ένα στόχο πάνω από τα κεφάλια μας, πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας, γιατί αυτό επιβάλλει εμπλοκή στους νατοικούς σχεδιασμούς για λογαριασμό των Ελλήνων εφοπλιστών, βιομηχάνων και των υπόλοιπων ευαγών ιδρυμάτων. Και άλλα τέτοια αντίστοιχη κατεύθυνση θα χρηματοδοτήσετε με τα επενδυτικά σας προγράμματα. Πείτε μου λοιπόν, θέλει ρώτημα ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει από ένα ακόμα τέτοιο αναπτυξιακό σας σχέδιο? Και απαντήστε και το εξής. Και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ποιος αντιπαρατίθεται σε αυτό το σχέδιο? Μήπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα υπόλοιπα κόμματα, που όλοι είστε αλφαδιασμένοι στη στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ατοϊκή εμπλοκή, δηλαδή στις βασικές κατευθύνσεις, τους βασικούς στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης? Μόνο λοιπόν το ΚΚΕ θέτει όλες του τις δυνάμεις στην αντιπαράθεση με αυτήν την καταστροφική για το λαό στρατηγική και έχει τις θέσεις και τη στρατηγική αντίληψη για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, και αυτό παλεύουμε στο κίνημα και θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Σας ευχαριστώ πολύ.